Πάμε να δούμε τώρα τι θα κάνει η κυβέρνηση με τους αγρότες. Και χθες βράδυ, κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Ο κύριος Θανάσης Κοντογιώργης είναι μαζί μας, ο υφυπουργός στον Πρωθυπουργό. Δεν ήταν τυχαία η χρονική στιγμή που επέλεξε να μιλήσει ο Πρωθυπουργός και λίγο πριν συναντήσει σήμερα τη Ρομπέρτα Μέτσολα και πριν αναχωρήσει αύριο στην Ινδία. Έστειλε λοιπόν ξανά το μήνυμα ότι όχι μόνο δώσαμε αυτά που σας προσφέραμε την προηγούμενη εβδομάδα στο Μαξίμου, αλλά παραβιάσαμε, ήμασταν και εκτός των ορίων που είχαμε. Ο δημοσιονομικός χώρος όχι απλώς εξαντλήθηκε, κατά τι παραβιάστηκε. Το είπε ξανά σήμερα ο κύριος Βορύδης και λέω ότι αυτά δεν λέγονται σε μια τέτοια στιγμή, λίγες ώρες δηλαδή πριν το συλλαλητήριο. Τι θα κάνετε αν οι αγρότες επιμείνουν, αν φύγει το ειρηνικό της μεταξύ σας συνεννόησης μέχρι σήμερα, αυτό τηρήθηκε, ανοιχτή δρόμη, ανοιχτή διάβλη επικοινωνίας και πάμε σε εικόνες του παρελθόντος. Κοιτάξτε, πριν κάποιες μέρες υπήρξε συνάντηση του Πρωθυπουργού και του κυβερνητικού κλιμακίου, της κυβέρνησης δηλαδή με τους αγρότες, η οποία νομίζω ότι πήγε καλά από την άποψη ότι έγινε μια ειλικρινής συζήτηση με επιχειρήματα και μέσα από αυτή καταλήξαμε και σε θέματα που νομίζω απασχολούσαν τους αγρότες και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής, του κόστους, δηλαδή την προβλεψιμότητα που δίνουμε σε σχέση με το ρεύμα, το πετρέλαιο, αλλά και σε θέματα πιο θεσμικά. Τα αναφέρατε και εσείς, είχατε τη συζήτηση με τον συνεργάτη σας για τις ελληνοποιήσεις, αλλά και αυτά που αφορούν την ΚΑΠ. Εμείς ουσιαστικά δουλεύουμε πάνω σε αυτά. Όπως ξέρετε, κατατέθηκε και η σχετική διάταξη νόμου που αφορά και το πετρέλαιο, προκειμένου να γίνει το 24 αυτό το οποίο υποσχέθηκε ο Πρωθυπουργός, αλλά να ξεκινήσουμε και τη συζήτηση με τους αγρότες για έναν πιο μόνιμο μηχανισμό από το 25, πιο δίκαιο, που να στηρίζεται κυρίως στην παραγωγή, ας το πούμε, του κάθε αγρότη. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, οι αγρότες πήραν τις αποφάσεις τους. Νομίζω με τάξη και ασφάλεια αυτή τη στιγμή έχει πραγματοποιηθεί μια μετακίνηση προς το κέντρο της Αθήνας. Εμείς θέλουμε να διασφαλίσουμε, κύριε Πολύζο, και το δικαίωμα του συνέρχεστε, όπως για κάθε Έλληνα πολίτη, αλλά ταυτόχρονα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα διαταραχθεί και η οικονομική και η κοινωνική ζωή της πόλης. Νομίζω ότι όλα μέχρι τώρα έχουν κυλήσει ομαλά. Αναφέρομαι κυρίως στην κάθοδο των τρακτέρ στην Αθήνα. Ακούω και εγώ, γιατί είμαι κοντά στο Σύνταγμα, ακούω τις μουσικές. Το πήγαινε, έλα, ναι. Εγώ ελπίζω, και επειδή νομίζω υπάρχει μια συνένωση με τους αγρότες, ότι όλα θα κυλήσουν ομαλά. Και τα βήματα στα οποία έχουμε συμφωνήσει από εδώ και πέρα, δηλαδή να δουλέψουμε μαζί, πρώτον για αυτά που αφορούν το βασικό μέτρο που έχει να κάνει με το πετρέλαιο, και κατά δεύτερον τα θέματα που αφορούν την ΚΑΠ. Νομίζω το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης έχει ξεκινήσει ήδη τη συζήτηση. Αυτή θα ενισχυθεί. Επομένως, νομίζω ότι μέσα σε αυτό το πλαίσιο θα γίνει και ό,τι γίνει σήμερα στην Αθήνα. Μάλιστα. Κοιτάξτε, εμείς ξέροντας τους αγρότες και το πώς αγωνίζονται, συμφωνούμε απολύτως ότι τα πράγματα θα εξελιχθούν ομαλά. Αυτό όμως που κρατάμε από την επομένη τη συνάντηση στο Μαξίμου, που συμπληρώνεται ήδη η εβδομάδα, είναι γιατί την προηγούμενη Τρίτη τέτοια ώρα βγαίναν, 4 παρά βγαίναν από το Μαξίμου. Είναι που το βεβαίωσαν και οι συνελεύσεις που κάναν κατόπιν, ότι δεν είναι ευχαριστημένοι, δεν είναι ικανοποιημένοι. Γι' αυτό και παρέμειναν στα μπλόκα, γι' αυτό και οργάνωσαν αυτό το συλλαλητήριο σήμερα, για να το φωνάξουν όσο πιο δυνατά γίνεται. Καταλαβαίνω ότι και εκείνοι δεν θέλαν να γυρίσουν ηττημένοι στα χωράφια τους, στα μαντριά τους, γιατί μιλούμε συνολικά για τον πρωτογενή τομέα, στις οικογένειές τους. Εσείς θεωρείτε ότι σήμερα θα εκτονωθεί η κατάσταση και σε ψύχρεμη συνθήκη, όταν πια το αίμα αρχίσει να πέφτει η θερμοκρασία του, θα συζητήσετε αυτά για τα οποία μας μιλήσατε μόλις? Εντάξει, εγώ δεν θέλω να μπω ούτε σε τακτικισμούς, γιατί κοιτάξτε, οι αποφάσεις που αφορούν την κυβέρνηση αφορούν την κυβέρνηση και οι αποφάσεις που αφορούν τους αγρότες αφορούν τους αγρότες. Οι αγρότες πήραν τις δικές τους αποφάσεις σε σχέση με τη συνέχιση των κινητοποιήσεων και εμείς, σε συνεννόηση μαζί τους, βρήκαμε ένα πλαίσιο προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτό που θέλαν να κάνουν σε σχέση και με την κάθοδο στην Αθήνα. Αλλά νομίζω πρέπει να κοιτάζουμε, κύριε Πολύζο, την ουσία. Η ουσία είναι ότι γίνανε αρκετά βήματα από την πλευρά της κυβέρνησης σε πολλά δίκαια αιτήματα των αγροτών, γιατί πράγματι το ενεργειακό κόστος είναι σημαντικό. Υπάρχουν θέματα, η αγροτική ζωή είναι εξαιρετικά δύσκολη και ευάλωτη
όπως φαίνεται και στην κλιματική κρίση και σε εξωγενείς κρίσεις που έχουν να κάνουν, όπως είπαμε, με το ρεύμα, με τις ανατιμήσεις. Άρα και εμείς, νομίζω και ο Πρωθυπουργός, ενέσκυψε ουσιαστικά στα ζητήματα. Πήγαμε μέχρι εκεί που μπορούσαμε να πάμε και στα λεφτά, να το πω έτσι απλά, και στα δημοσιονομικά, αλλά και στα θέματα τα οποία τους απασχολούσαν κυρίως με το ρεύμα. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουν, ακόμα και οι πολίτες που μας παρακολουθούν αυτή τη στιγμή και δεν έχουν μεγάλη σχέση με την αγροτική ζωή και δεν ξέρουν, νομίζω αντιλαμβάνονται ότι εκεί έγινε μια σοβαρή προσπάθεια. Και βέβαια και στα υπόλοιπα θέματα που τα αναφέραμε και στην αρχή. Λέω και πάλι. Για παράδειγμα, επειδή ακούγατε την κουβέντα με τον συνάδελφο, το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι αν κάνει καλύτερη δουλειά ο μηχανισμός, γιατί ο Πρωθυπουργός αναγνώρισε ότι είναι προβληματικό το θέμα των ελληνοποιήσεων, αλλά μίλησε για έναν έλεγχο που αποδίδει καλύτερα. Λοιπόν, ναι, γιατί έχω να σας πω ότι καθημερινά γίνονται έλεγχοι στα τελωνεία, στα σούπερ μάρκετ. Δεν είναι τυχαίο ότι και για τις τιμές του γάλακτος έχει γίνει μια προσπάθεια και διατηρούνται σε κάποια επίπεδα και έχουν αποτέλεσμα αυτοί οι έλεγχοι. Πρέπει να εντατικοποιηθούν προφανώς, αλλά το κομμάτι των ελληνοποιήσεων είναι πολύ σημαντικό γιατί ουσιαστικά διαφυλάσσει, να σου το πω έτσι, και την ποιότητα της παραγωγής και το αγροτικό κεφάλαιο. Σε αυτά τα θέματα νομίζω ότι είμαστε μαζί. Όπως και σε κάποια θέματα που αφορούν την ΚΑΠ, στο τέλος του μήνα, την άλλη εβδομάδα, έχει Συμβούλιο Υπουργών. Είναι η κοινή προσπάθεια νέα χωρών, ουσιαστικά της Μεσογείου, να το πούμε έτσι, που υπάρχουν κάποια κοινά θέματα, κύριε Πολίζο, και θα γίνει και συνεδρίαση και με πρωτοβουλία και της Βελγικής Προεδρίας τα θέματα της αναθεώρησης του ΚΑΠ θα τεθούν την επόμενη εβδομάδα. Επομένως, σε αυτόν τον δρόμο προχωράμε. Αναγνωρίζουμε, σας λέω και το επαναλαμβάνω και είναι και ειλικρινές, αναγνωρίζουμε τη δυσκολία της αγροτικής ζωής και το γεγονός ότι αυτοί οι άνθρωποι, και ειδικά στη Θεσσαλία, αλλά όχι μόνο, γιατί και σε άλλες περιοχές είχαμε προβλήματα, αισθάνονται περισσότερο ευάλωτοι αυτή τη στιγμή και στην αλλαγή των κλιματικών. Να σας πω, ισχύει. Και βέβαια και στα θέματα που αφορούν τη μετάβαση σε μια, ας το πούμε, πολιτικές αγροτικές που έχουν μεγαλύτερο φιλοπεριβαλλοντικό πρόσημο. Εκεί όντως χρειάζεται ενίσχυση και οικονομική και να δούμε τι μπορεί να γίνει. Να, λοιπόν, αν κάνουμε τώρα ησυχία, ακούμε τα συνθήματα απ' έξω. Έτσι. Ακούγονται. Λοιπόν, κύριε Υπουργέ, έλατε για να κλείσουμε λίγο με αυτό το κεφάλαιο και να πάμε και στα υπόλοιπα. Πρέπει να σας πω ότι αυτή τη συνέντευξη που είναι από 2-3 αναβολές, την είχαμε κλείσει από καιρό. Δεν ξέραμε ότι θα συμπέσει σήμερα με την κινητοποίηση των αγροτών. Είναι από πολύ καιρό κλεισμένη. Τώρα, ελάτε λίγο να δούμε κάποια ακόμη ζητήματα που αφορούν στους αγρότες. Παραμένει η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι θα συναντήσει ξέχωρα κυρίως τους πλημμυροπαθείς, των παρακάλλιων δηλαδή περιοχών, μετά την επιστροφή του από την Ινδία, ή είναι μια πληροφορία που διακινείται κατευναστικά? Όχι, το υποσχέθηκε θα γίνει. Έτσι καλώς έχω να σας πω, κύριε Πολίζο, ότι κάθε Παρασκευή υπάρχει μια διευπουργική συνάντηση για την αξιολόγηση της προόδου, να σας το πω έτσι, των άμεσων μέτρων αποκατάστασης και ενίσχυσης στην περιοχή, πέραν του βασικού σχεδίου ανασυγκρότησης που αφορά όλη τη Θεσσαλία, και αυτό έχει πολλές παραμέτρους. Επομένως, στο πλαίσιο αυτής της δουλειάς που γίνεται και των συναντήσεων, ο Πρωθυπουργός, όταν επιστρέψει και όταν βρεθεί και ο κατάλληλος χρόνος, προφανώς θα γίνει αυτή η συζήτηση. Μάλιστα. Τώρα, το άλλο μέτωπο που οι αγρότες λένε, και αν έτσι είναι οι αριθμοί, έχουν απόλυτο δίκιο, είναι ότι μεσοσταθμικά η τιμή για τον αγρότη στην περίφημη ιστορία από το χωράφι στο ράφι είναι 40% του τελικού προϊόντος. Και στην Ελλάδα οι αγρότες λένε είμαστε μόλις το 17%. Υπάρχει ένα θέμα, και το θέμα είναι, και δεν είναι μόνο σε εθνικό επίπεδο, είναι και σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κύριο Πολίζο, ότι υπάρχουν κάποια υπερκέρδη, θα έλεγα, μέσα ζώντων, τα οποία προφανώς πλήττουν με τον τρόπο που αναφέρετε και εσείς στον αγροτικό κόσμο. Φαίνεται ότι και αρκετοί αγρότες, θα έλεγα, που έχουν μεγάλες και έχουν αρκετές αγροτικές εκμεταλλεύσεις και επιχειρήσεις, ότι προσπαθούν να έρθουν σε απευθείας επαφή με τον καταναλωτή. Είναι κάτι το οποίο θέλει πολλή δουλειά ακόμα και όντως είναι ένα ορατό θέμα. Όπως ταυτόχρονα, βέβαια, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι έχει να κάνει και με όλη τη δουλειά που κάνουμε στο κομμάτι της ακρίβειας, που έχει να κάνει από την τιμή που φεύγει από το χωράφι και έρχεται στο ράφι, και πώς αυτή την ενδιάμεση αλυσίδα τη ρυθμίζουμε καλύτερα. Σας λέω και πάλι, κύριε Πολίζο, ότι όντως υπάρχουν ζητήματα, και υπάρχουν ζητήματα τα οποία προφανώς έχουν μια εξωγενή κυρίως αιτία, δεν αφορούν μόνο την Ελλάδα, αλλά έχουν ένα πανευρωπαϊκό χαρακτήρα. Εκεί πρέπει να γίνει συζήτηση, αλλά αυτά τα οποία είναι στη δική μας διακριτική, ας το πούμε, ευχέρεια και δυνατότητα, βλέπετε ότι προσπαθούμε πιέζοντας όλες τις καταστάσεις προκειμένου να ικανοποιήσουμε δίκαια αιτήματα.
Πάμε να δούμε και τα υπόλοιπα. Είδαμε και χθες τον Πρωθυπουργό στη συνέντευξή του να διαμαρτύρεται για αυτό το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, να δείχνει μάλιστα, όπως το έχει κάνει η κυβέρνηση όλες αυτές τις μέρες, Έλληνες ευρωβουλευτές που πρωτοστάτησαν, όπως λέτε εσείς. Αλλά πραγματικά με το χέρι στην καρδιά μπορεί κάποιος να πει ότι δεν έχουμε τίποτα να διορθώσουμε, ότι όλα είναι καταπληκτικά στα ζητήματα που μας θίγουν αυτά τα ψηφίσματα, ότι δηλαδή έχουμε ακόμη βήματα να κάνουμε για την αποκατάσταση του κράτους δικαίου. Εντάξει, επί της αρχής νομίζω ότι δεν αισθάνεται κανένας πολίτης, τουλάχιστον θα έλεγα η πλειοψηφία, ότι βρισκόμαστε σε μια χώρα όπου υπάρχει θέμα κράτους δικαίου, υπάρχει ανελευθερία, περιστέλλονται δικαιώματα και ούτω καθεξής. Τώρα, νομίζω ότι το ψήφισμα και λόγω της συγκυρίας είχε, θα έλεγα, κάποια ακραία στοιχεία. Ακραία στοιχεία που συνθλίβονται, θα σας έλεγα, από την πραγματικότητα. Εμείς δεν απορρίπτουμε σε καμία περίπτωση, ούτε δεν λαμβάνουμε υπόψη τον θεσμό του Κοινοβουλίου, όμως αντιλαμβάνονται, νομίζω, όλοι και ο κάθε τηλεθεατής που μας παρακολουθεί, ότι εν ώψη προεκλογών αυτή τη στιγμή υπήρξε μια, θα σας έλεγα, συνεργασία κάποιων κοινοβουλευτικών ομάδων στο Ευρωκοινοβούλιο με σκοπό να πλήξουν το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και βρήκαν μια αφορμή, θα σας έλεγα, την κυβέρνηση, το κόμμα που έχει τη μεγαλύτερη εκπροσώπηση στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι το, αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση είναι το μεγαλύτερο κόμμα εντός του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος. Ναι. Από εκεί και πέρα, κοιτάξτε, αυτός που κρίνει την κατάσταση του κράτους δικαίου σε κάθε χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκδίδει ετήσιες εκθέσεις. Υπήρξε πέρυσι μία η οποία διατύπωνε κάποια θέματα, αλλά κατέγραφε και τη σημαντική πρόοδο. Νομίζω ότι και αυτή του Ιουνίου, και θα το δούμε και καλά, να είμαστε, το συζητήσουμε, κύριε Πολύζου, θα καταγράφει ακόμα μεγαλύτερη πρόοδο. Προφανώς υπάρχουν και θέματα τα οποία. Άρα, λέτε, μέχρι σήμερα υπάρχει μια συμμόρφωση σε αυτά τα 4,5 σχεδόν 5 σε λίγο καιρό χρόνια, ότι στις εκθέσεις που λαμβάνετε συμμορφώνεστε και καταγράφετε μια πρόοδο. Βελτιώνουμε προφανώς. Ναι, καταγράφεται πρόοδος, βελτιώνουμε και εξυγχρονίζουμε το θεσμικό πλαίσιο εκεί που πρέπει και έχει να κάνει με το κράτος δικαίου. Και ταυτόχρονα, κύριε Πολύζου, όπου έχουν παρατηρηθεί προβλήματα και δυσλειτουργίες με γνωστές περιπτώσεις που έχουμε συζητήσει, η κυβέρνηση εκεί πέρα και για την υπόθεση, ας το πούμε, των παρακολουθήσεων, την αναφέρω γιατί διαλαμβάνεται στο ευρωψήφισμα, στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, έκανε αυτό που έπρεπε, δηλαδή έφερε ένα πλαίσιο το οποίο βελτιώνει, εξυγχρονίζει την κατάσταση και διασφαλίζει έτσι περιττέρω και το ρόλο της ΕΕΠ αλλά και τα τοπικά δικαιώματα. Επομένως, όπου προέκυψαν προβλήματα, η κυβέρνηση προχώρησε. Νομίζω ότι είναι φανερό ότι υπήρχε μια σκοπιμότητα στο συγκεκριμένο ψήφισμα και γι' αυτό υπήρχε και, θα σας έλεγα, και μια εύλογη αντίδραση και από τον Πρωθυπουργό και από την κυβέρνηση. Λογική ότι εδώ πέρα έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια οι Έλληνες. Προσέξτε, οι Έλληνες, όχι μόνο η ελληνική κυβέρνηση. Προκειμένου να ανακτήσουμε την οικονομική μας και εθνική αυτοδυναμία, περάσαμε περίοδο μνημονίων με δυσκολίες, ήμασταν το μαύρο πρόβατο. Τώρα η χώρα παρουσίασε ο Economist πριν λίγες μέρες ότι είναι στις 20 ολοκληρωμένες δημοκρατίες και ούτω καθεξής. Άρα έχει γίνει μια σημαντική προσπάθεια και υπάρχει ένα ψήφισμα, το οποίο, ναι, υπογράφεται και από Έλληνες βουλευτές, που ουσιαστικά ζητεί τη διακοπή της χρηματοδότησης της χώρας. Νομίζω ότι χρειάζεται, ειδικά όταν εκπροσωπούμε και τη χώρα στο εξωτερικό, μια καλύτερη αξιολόγηση της πολιτικής κριτικής και αντιπολίτευσης που θέλουμε να κάνουμε. Γιατί δυστυχώς το τραύμα έρχεται στη χώρα και όχι μόνο σε μια παράταξη, σε ένα κόμμα. Μάλιστα. Καλά, αντιστρέφουν το επιχείρημά σας λέγοντας ότι μας ζητάτε να κάνουμε τα στραβά μάτια αντί να κάνετε εσείς καλύτερα τα πράγματα. Κοιτάξτε, τα στραβά μάτια σε κάτι που δεν υπάρχει και χωρίς όλο το χρόνο σε αυτό, σε κάτι που δεν υπάρχει, είναι δύσκολο να κάνεις. Αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει μια πολιτική σκοπιμότητα. Εμείς αυτά που πρέπει να κάνουμε, τα κάνουμε και γι' αυτό έχουμε και πολύ καλή συνεργασία. Μάλιστα. Και με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Κύριε Υπουργέ, ελάτε να δούμε δύο ακόμη ζητήματα, γιατί ξοδέψαμε και καλώς ξοδέψαμε, αφού αυτό επιτάσσει η σημερινή επικαιρότητα το χρόνο για το αγροτικά. Νιώθει πληγωμένη, αν διαβάσουμε την απόφαση, μιλώ για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών, νιώθει πληγωμένη η κυβερνητική παράταξη. Το 1/3 γύρισε πλάτη σε ένα νομοσχέδιο, είτε με το όχι είτε με την αποχή, που το υπερασπίστηκε από την πρώτη στιγμή, από την πρώτη αναφορά στη Θεσσαλονίκη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός. Το πήρε πάνω του, να το πούμε πολύ απλά. Το 1/3 των βουλευτών σας γύρισε πλάτη σε αυτό το νομοσχέδιο.
Όχι, λοιπόν, σας λέω ότι δεν νιώθει καθόλου, καθόλου πληγωμένη. Ήταν ένα βήμα και είναι ένα βήμα, κύριε Πολύζο, θεσμικού και κοινωνικού εξυγχρονισμού, το οποίο πιστεύουμε και γι' αυτό το φέραμε και για την ισότητα στο γάμο και ό,τι αυτό συνεπάγεται και για τις υπόλοιπες οικογενειακές σχέσεις. Από εκεί πέρα, νομίζω ότι έγινε μια, τουλάχιστον στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της Νέας Δημοκρατίας, μια ανυφάλια συζήτηση. Είναι ένα θέμα το οποίο αισθάνεται ο Πρωθυπουργός και νομίζω αντιλαμβανόμαστε όλοι, το οποίο δεν θα μπορούσε να μπει στο πολιτικό ζύγι και γι' αυτό σε ένα βαθμό υπήρξε και αυτή η ελευθερία έκφρασης, ας το πούμε, ως προς βουλευτής. Δεν υπήρξε θέμα κομματικής πειθαρχίας. Γίνανε ουσιαστικές συζητήσεις. Νομίζω ότι και αυτή είναι η δύναμη και της παράταξης, ότι μπορεί να φωλιλαξονεί διαφορετικές απόψεις και αποχρώσεις σε διάφορα ζητήματα. Από εκεί πέρα αυτό το θέμα έληξε, προχωράμε. Νομίζω έγινε μια σημαντική αλλαγή και είναι και τα θέματα αυτά τα οποία προφανώς τα συζητήσαμε και στην αρχή και απασχολούν και την καθημερινότητα των πολιτών. Και είναι τα θέματα αιχμής, τα οποία εμείς δίνουμε μεγάλο βάρος για το επόμενο διάστημα. Και για την οικονομία, για την ακρίβεια, αυτά που αφορούν τον αγροτικό κόσμο, τις μεταρρυθμίσεις που έρχονται στην εκπαίδευση, τις αλλαγές στην υγεία, αυτά τα οποία βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών. Μάλιστα. Ελάτε να κλείσουμε λίγο με αυτό, γιατί αυτό είναι ένα μέρος μιας μεγάλης εικόνας που έγινε χθες στη Θεσσαλονίκη. Μάλιστα, πριν από λίγο παραγγέλθηκε και εισαγγελική έρευνα για την ανακατάληψη της νομικής στο Αριστοτέλειο. Ξυπνάμε χθες το πρωί και βλέπουμε να είναι σε εξέλιξη μια επιχείρηση της αστυνομίας να σπάσει την κατάληψη. Γίνεται αυτό και δεν περνούν ώρες και έχουμε ανακατάληψη. Αυτό δεν το λες και καλή στιγμή της ελληνικής αστυνομίας. Και όπως είπαμε, μπήκε και η δικαιοσύνη για να δει τι ακριβώς συνέβη. Πότε θα λυθεί αυτό το θέμα με τα πανεπιστήμια? Είναι φανερό ότι η κυβέρνηση έκανε πίσω στην πανεπιστημιακή αστυνομία και είπε ο νόμος ορίζει τους πριτάνης, γιατί το ξαναζήσαμε και στην Αθήνα και την προηγούμενη εβδομάδα μετά το παρεκπαιδευτικό συλλαλητήριο που είχαμε αυτές τις ασχήμια στη νομική και πάει λέγοντας. Και στο πάντιο που γίνεται κάθε τρεις και λίγο. Συγγνώμη, στο οικονομικό. Πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα? Γιατί μοιάζει να είναι λίγο στον αέρα, να μην έχετε πάρει απόφαση, να μην ξέρετε τι θα λειτουργήσει τελικά. Κοιτάξτε, επί της αρχής, κύριε Πολύζο, εμείς φέρνουμε ένα νομοσχέδιο που αφορά την τριτοβάθμια εκπαίδευση και την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων και αυτό θα έλεγα ότι είναι ένα βήμα προς το μέλλον. Αυτό που περιγράφεται και συζητάμε είναι εικόνες του χθες, οι οποίες ακόμα προφανώς υπάρχουν στο πανεπιστήμιο και γι' αυτό φέραμε αλλαγές από το 19 και στο πλαίσιο του ασύλου, όπου υπάρχουν έκτομες συνέργειες και υπάρχει από τις πετυρανικές αρχές, νομίζω βλέπετε ότι υπάρχει μια συνεργασία με την Ελλάδα και αμέσως παρεμβαίνει. Στην περίπτωση της Θεσσαλονίκης, ναι, πράγματι συνέβη αυτό το οποίο αναφέρατε, μπήκε μέσα η αστυνομία, τελείωσε η κατάληψη, παρέδωσε τα κλειδιά πάλι στις πριτανικές αρχές, μετά έγινε από λίγα άτομα, ας το πούμε, μια επανακατάληψη. Προφανώς κάθε φορά που χρειάζεται η αστυνομία θα παρεμβαίνει και χρειάζεται βέβαια και μια συνεργασία με τις πριτανικές αρχές. Και αν δεν έχουν λειτουργήσει κάποια πράγματα τα οποία αναφέρετε, προφανώς σας λέω και πάλι ότι επειδή πρέπει να λειτουργούν μέσα σε ένα πλαίσιο στο οποίο πρέπει να λειτουργούν και οι Βρετανικές αρχές και να υπάρχουν συγκεκριμένες υποδομές, διαδικασίες κ.ο.κ. Αυτό είναι απαραίτητο να λειτουργήσουν τα πράγματα. Νομίζω ότι η ουσία είναι και η συζήτηση των επόμενων ημερών μέχρι τις περίπου 6-7 Μάρτη που θα ψηφιστεί το νομοσχέδιο για την τριτοβάθμια εκπαίδευση είναι ποιο θέλουμε να είναι το περιβάλλον της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης στη χώρα, πώς να συνδέεται με την αγορά εργασίας, πώς εξασφαλίζουμε και το κάνει ο νόμος καλές συνθήκες, υψηλές προδιαγραφές για τη λειτουργία τέτοιων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στη χώρα και βέβαια τα ζητήματα που αφορούν τη χρηματοδότηση και την ενίσχυση της δημόσιας εκπαίδευσης, ουσιαστικά καθιστώντας τις προσβάσιμες σε όλους και προκειμένου τα παιδιά μας να έχουν καλύτερα εφόδια για το μέλλον. Αυτή θα είναι η συζήτηση που γίνεται και πιστεύω αυτή θα είναι η συζήτηση που θα θέλουν να κάνουν και ελπίζω και τα υπόλοιπα κόμματα στη Βουλή τις επόμενες μέρες. Τώρα με προκαλείτε να σχολιάσω, αλλά δεν θα το κάνω γιατί είμαστε εκτός χρόνου. Γεια σας κύριε Υπουργέ, ευχαριστούμε θερμά. Καλό μεσημέρι, εγώ ευχαριστώ.